93 από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία απαγορεύει να δίδονται πάροχες στους μη νόμιμα εγκατεστημένους. Ελλάδος είναι αυτό. Δικαιοπραξία. Αφού δεν είναι νόμιμα, μα ούτε πρέπει να φύγουν και από την Ελλάδα. Αφήστε να ολοκληρώσω, κύριε Σούλα. Για μισό λεπτό. Εδώ πέρα έρχεται ένα ζητούμενο. Σου λέει ο άλλος, νομίμως καταβάλω και παρανόμως δεν παίρνω. Είναι παλαβό δηλαδή. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Η διάταξη αυτή που έγινε το 93 ή ίσως και το 92 μάλλον, απαγορεύει στο ΙΚΑ να δίδει παροχές. Βιβλιάριο, ούτε βιβλιάριο. Και βιβλιάριο και παροχές σε ανθρώπους που εργάζονται και πληρώνουν ασφάλιστα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει. Και εδώ και τώρα πρέπει να αλλάξει αυτό. Είναι παρανοϊκό έτσι όπως ακούγεται. Όλα το εδώ και τώρα είναι πολύ ωραίο ως εκπομπή. Έχω αίσθηση εδώ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Να απαντήσει, θα σα δώσω αμέσως το λόγο. Ένα λεπτό. Είναι το εδώ και τώρα πολύ ωραίο τίτλο εκπομπής. Αλλά τα πράγματα. Σύνθημα του Πασόκ επί χρόνια. Βεβαίως. Και πολύ ωραίο σύνθημα. Και του Μάη του 68 από όπου και το πήρατε. Αλλά έχουμε 95 και πάλι στο σύνθημα. Πολύ ωραίο σύνθημα. Αλλά τα πράγματα, τα προβλήματα δεν λύνονται με το να πατάς κουμπιά. Λοιπόν, υπάρχει και λειτουργεί η επιτροπή. Έγιναν συσκέψεις με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Εργασίας, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Και εμένα, ως αρμόδιο για την κοινωνική ασφάλιση, για να αντιμετωπιστεί στο σύνολό του αυτό το μεγάλο πρόβλημα, που έχει πολλές διαστάσεις. Μάλιστα. Και δεν έχει μόνο την κοινωνική ασφαλιστική. Δεν αφρίζονται τα θέματα που μπαίνουν στο τραπέζι. Βέβαια, θα φριστούν και εσείς. Και επομένως, αλλά δεν έχω κανένα. Κύριε Θεωνά, δεν έχω όμως κανένα δισταγμό να πω ακόμα μια φράση για να σας ικανοποιήσω. Να σας πω ότι η άποψη στην οποία συμπέσαμε πάντως οι υπουργοί είναι ότι δεν είναι νοητό να πληρώνει κάποιος ασφάλιστρα και να μην έχει παροχές. Και δεύτερον, το αντίθετο οδηγεί και σε εισφόρο διαφυγή μεγάλη, αλλά οδηγεί αν θέλετε και σε κινδύνους να εκτεθεί η χώρα για μια πολιτική η οποία είναι έξω από την, από τα, αν θέλετε, από τα διεθνώς παραδείγματα. Όμως ήταν να μην νομιμοποιήσουμε παραμονή των παρανόμων. Ναι, με τη διαφορά ότι. Σταματήστε εδώ, σταματήστε εδώ. Με τη διαφορά έτσι, ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα έτσι. Ότι με αυτή τη λογική, εγώ δεν λέω ότι ήταν κακή η πρόθεση της σχετικής διάταξης, αλλά πώς λειτουργήσε. Γιατί αυτή τη στιγμή θα σας πω ένα πράγμα. Ότι εξ αφορμής αυτής της διατάξεως δεν είμαστε καν σε θέση να ξέρουμε πόσοι είναι. Ακριβώς. Και ποιοι είναι αυτοί που. Αυτό φαντάστηκα και εγώ. Το θέμα είναι, ξεκινάει και από το θέμα της νομιμοποίησης της ξένης εργασίας. Της παρουσίας αυτών των ανθρώπων στην Ελλάδα. Διότι τελικά. Των λαθρών μεταναστών. Βεβαίως. Και ας μπει μια διαδικασία. Αυτό έχει μπει και από το συνδικαλιστικό κίνημα σαν αίτημα και από τη ΓΕΣΕΣ σαν αίτημα και υποτίθεται ότι έχει εξαγγελθεί ότι θα προχωρήσει. Διότι αν προχωρήσει η νομιμοποίηση και από εκεί πέρα υπάρξουν διαδικασίες του πώς μπαίνει και πώς βγαίνει κάποιος από την Ελλάδα, τότε θα λυθεί και το ασφαλιστικό πρόβλημα. Εγώ παρακαλώ να σταματήσετε εδώ μόνο. Όχι, όχι, ένα λόγο. Να πάμε στην πολιτική διάσταση αμέσως. Έχω τρεις ειδικές ερωτήσεις. Μήπως όμως θα έπρεπε ένα λεπτό. Όχι, απαντιούνται από τους επικεφαλείς νομίων. Αποκλείεται να απαντήσετε εσείς. Ήθελα να πω το εξής. Εάν μου δώσετε λίγο χρόνο, διότι τελικά μπαίνουν συνέχεια θέματα. Ας πούμε, έγινε μια τοποθέτηση για τον ΑΤ. Την ξεχάσαμε. Να σας δώσω μια αφορμή. Γι' αυτό σας λέω. Κάντε υπομονή. Όχι, θα επανέλθω στα δικά τα θέματα. Αλλά ξέρω εγώ πόσο. Όχι, όχι, θα την κάνετε. Θα την κάνετε από παράκληση. Θα προκύψει άλλη συζήτηση. Όχι, δεν θα προκύψει. Και θα μείνουμε πάλι. Έχω ένα ερώτημα, για το ΝΑΤ και δύο ερωτήματα για το ΤΕΒΕ. Αρχίζω από το ΤΕΒΕ, πολύ απλά. Γιατί δεν παρέχετε υπηρεσίες οδοντιατρία του στο ΤΕΒΕ? Και ο διαπούστα δεν είναι μέσα στο πρόγραμμά μας. Ήταν 5 ειδικότητες, τώρα έχουμε 9 ειδικότητες και προτείνονται σε άλλες 3 ειδικότητες και θα πάει και η ιατρική με 50% συμμετοχή όμως του ασφαλισμένου. Μάλιστα. Το πήρα την απάντησή μου πολύ εύκολα για λογαριασμό του κοινού. Στο ΤΕΒΕ ο γιατρός παίρνει 68.000 δραχμές και έχει να εξετάσει 4.000 ασθενείς. Όχι. Δεν είναι έτσι σωστό. Ο γιατρός. Έτσι μου το είπαν, έτσι το λέω. Έτσι και εγώ σας απαντώ. Δέχεται στο ιδιωτικό το ιατρείο μαζί με την ιδιωτική του πελατεία και αναλόγως το αριθμό των ασφαλισμένων οι οποίοι το προτιμούν είναι το κλιμάκιο που φτάνει μέχρι 148.000. Είναι χαμηλές αποδοχές όμως. Είναι χαμηλές αποδοχές. Δεν πάβει όμως να έχουμε ζήτηση από το γεγονός ότι. Ώστε σκοτώνονται οι γιατροί πλέον σήμερα, γιατί να το πούμε και αυτό. Παλιά, όταν ήμουν εγώ διοικητής παραδείγματος χάρη του ΙΚΑ, ψάχναμε να βρούμε γιατρούς να διορίσουμε και δεν βρίσκαμε. Τώρα χιλιάδες γιατροί προσφέρονται
και σκοτώνονται για να πάνε και στο ΤΕΒΕ και στο ΙΚΑ πολύ περισσότερο. Μάλιστα. Ένα ερώτημα για τον ΝΑΤ και ξαναγυρνάμε στα θέματα. Θα πάω στον κύριο Θεωνά. Αμέσως μετά θα ακούσουμε και τον κύριο Χριστοφίδη, υπουργό της Κύπρου, η οποία είναι περήφανη για το σύστημά της. Κύριε Τιμαγέννη, το ερώτημα για σας είναι, το διατύπωσα την ώρα που βλέπαμε τα ρεπορτάζ, αλλά θα ήθελα δημοσίως την απάντηση. Οι Έλληνες ναυτικοί, όταν εργάζονται σε άλλα πλοία άλλων χωρών, τους γίνονται κρατήσεις. Οι ξένοι που εργάζονται σε πλοία ελληνικών συμφερόντων ή στην Ελλάδα δεν τους γίνονται κρατήσεις. Γιατί αυτό? Κοιτάξτε, εάν μιλάμε. Είναι αντίστοιχο με τον Βορειοϋπηρωτών, μου λένε. Για Έλληνες, όχι. Ναι. Όταν μιλάμε για Έλληνες που εργάζονται σε πλοία της ΕΟΚ, βεβαίως τους γίνονται κρατήσεις και βεβαίως αυτός ο χρόνος λαμβάνεται υπόψη σε μια μορφή διαδοχικής ασφαλίσεως μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων χωρών. Το ίδιο ισχύει και για έναν Ιταλό ναυτικό, έναν Άγγλο. Το ίδιο ισχύει και για άλλους κατοίκους της ΕΟΚ, οι οποίοι εργάζονται σε ελληνικά πλοία, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος τους και πληρώνουν και ασφαλιστικές εισφορές. Τρίτων χωρών, μη της ΕΟΚ, επειδή δεν υπάρχουν ή και όπου δεν υπάρχουν στις περισσότερες φορές διμερείς συμβάσεις, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και γι' αυτό δεν έχει και δικαίωμα κανείς να τους κρατήσει ασφαλιστικές εισφορές. Όμως, εφόσον εμπίπτουν στον αριθμό της οργανικής σύνθεσης των πλοίων, τις εισφορές και του εργοδότου και του εργαζομένου την δίνει ο εφοπλιστής. Το οποίο είναι ένα σπόρο του ΝΑΤ, χωρίς όμως να γίνεται παρακράτηση από τον ίδιο τον ναυτικό, ο οποίος και δεν είναι ασφαλισμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Ήταν απαντήσεις προς το κοινό που δεν μπορούσα να τις αποφύγω. Επανακάμπτει το θέμα. Εγώ σας έφερα εδώ έχοντας την εντύπωση ότι το ασφαλιστικό σύστημα πάσχει. Βλέποντας συνταξιούχους να διαμαρτύρονται για το ύψος των συντάξεων, ανθρώπους να διαμαρτύρονται για την περίθαλψη, ουρές, αναμονές, χίλια δύο άλλα πράγματα. Ξαφνικά ανακαλύπτω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Το ΙΚΑ δεν έχει πρόβλημα με τα λεφτά του, μια χαρά ταμείο είναι. Το ΤΕΒΕ είναι αριστουργηματικό. Το ΝΑΤ έχει λιγότερα προβλήματα. Όχι, προσέξτε, λυπάμαι, προσέξτε. Η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω από τη μέχρι στιγμή συζήτηση είναι ότι πρέπει να παλάβω σε εγώ που μιλάω για κρίση στο ασφαλιστικό. Με παραδοχή της κρίσης. Ξεκινήσαμε με παραδοχή της κρίσης. Να δώσω αμέσως τον κύριο Θεωνά και έχετε το λόγο. Κύριε Θεωνά. Καταρχήν θα ήθελα να πω για το ΝΑΤ. Δεν είναι σίγουρα σωστό αυτό που είπατε ότι όσα χρόνια θυμάστε, εκτός να ασκείτε πολύ λίγα χρόνια την 20, δημοσιογραφία, συναρτά, ότι το ΝΑΤ ήταν προβληματικό. Δεν ήταν. Έγινε προβληματικό ύστερα από συγκεκριμένες αποφάσεις που ευνόησαν, θα το πω καθαρά, τα κέρδη των εφοπλιστών. Έτσι. Διότι για να δω, πρέπει θυμάμαι, να, πούμε, τη μνήμη μου. Να πούμε και να αξιολογήσουμε τι συνέπειες είχε για το ΝΑΤ η αλλαγή της σύνθεσης των πλοίων, η μείωση των συθέσεων, η εφαρμογή των διμερών συμβάσεων που φέρνουν ναυτικούς από τον Μπαγκλαντές, από το Πακιστάν, από, την, από τους άλλες χώρες της ΑΠΟ Ανατολής και δεν πληρώνονται με τους ίδιους όρους που πληρώνονται οι Έλληνες ναυτικοί, εκτόπισαν τους Έλληνες ναυτικούς, γιατί τι είπε ο κύριος Τιμαγέννης. Έχουμε πόσες χιλιάδες συνταξιούχους και 30.000 εν ενεργεία. Πότε όμως αυτά? Όταν είχαμε 200.000 Έλληνες ναυτικούς. Ναι, αλλά μου λέτε για ημερομηνίες. Πότε? Αυτά πριν από 10 χρόνια. Εγώ θυμάμαι όμως την πρώτη μεγάλη επίθεση στο ΝΑΤ να γίνεται τον καιρό της Χούντας. Ή τουλάχιστον ιστορικά. Μετά έγινε. Μετά έγινε. Μετά. Τώρα τη χρονιά ακριβώς. Πάντως αυτά τα δύο γεγονότα έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Το 78, μέχρι το 78 ήταν το χρήσιμο. Και συνεχίστηκε η πολιτική αυτή των διμερών συμβάσεων. Γιατί εγώ θυμάμαι από και το 1983-84 ότι έγινε. Και το 78. Ναι, αλλά μπορείς να μιλάς για λαμπρή ελληνική ναυτιλία όταν δεν μπορείς να βγάλεις πέρα με τους ναυτικούς σου. Αυτό αναρωτιέμαι. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι οι σημαίες αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ασφάλιση πια των ναυτικών στο ΝΑΤ. Άρα όλα αυτά δημιούργησαν, οδήγησαν στην αποδυνάμωση του ΝΑΤ. Για το ΤΕΒΕ έχετε αντίρρηση? Για το ΤΕΒΕ, κοιτάξτε να δείτε, πράγματι είναι αυτοδιοικούμενο και είναι το μόνο ταμείο, τα μεγάλα ταμεία που είναι αυτοδιοικούμενο, εκτός από ορισμένα ταμεία των τραπεζών. Το ΤΕΒΕ είναι αυτοδιοικούμενο ταμείο. Έχει προβλήματα, διότι είναι χαμηλές υπαροχές. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή η σύνταξη του ΤΕΒΕ. Ναι, ποια είναι η κατώτατη σύνταξη του ΤΕΒΕ? Είναι 72. 72 έγινε τώρα. 71.000. Γιατί όμως έγινε 71, να το πούμε και αυτό, για να το καταλάβει ο κόσμος. Θέλω να πω ότι εντάξει, με τα δεδομένα αυτών των παροχών, γιατί πρέπει να δούμε και κάποια φορά όχι μόνο την οικονομική κατάσταση του ταμείου, αλλά και τι είδους ανάγκες καλύπτουν. Μα εμένα δεν με ενδιαφέρει τα οικονομικά ταμεία. Εμένα με ενδιαφέρει να μπορεί να ζήσει ο κόσμος με αυτή την ασφάλιση. Μπορεί να ζήσει με τις 72.000. Είναι ένα ερώτημα.
Τώρα πάμε παρακάτω. Στο ΙΚΑ ήθελα να πω το εξής. Ποιος χρηματοδότησε αυτή την κατάσταση του ΙΚΑ? Πρώτο βεβαίως ότι έγινε διαγραφή χρεών και ήταν έτοιμα. Αυτό και σωστά έγινε και έπρεπε να γίνει πλήρως. Διότι το ΙΚΑ για κάμποσα χρόνια εξαναγκάζονταν να δανείζεται με 27, 28 και 32 δεν ξέρω πόσο της εκατό. Σαν επρόκειτο για επένδυση επιχειρηματίου. Το κόστος χρήματος για να καλύπτει τα ετήσια ελλείμματά του. Και την ίδια στιγμή όλοι ξέρουμε πόσα χρέη προς το ΙΚΑ διαγράφησαν στα πλαίσια των ιδιωτικοποιήσεων. Όλοι ξέρουμε την εισφοροδιαφυγή που γίνεται και όλοι ξέρουμε το πόσο μεγάλο τμήμα του πληθυσμού παραμένει ουσιαστικά ανασφάλιστο. Βεβαίως εγκρίθηκε κάποτε η ασφάλιση και των εργαζομένων με το κομμάτι στο σπίτι των Φασών, αλλά πόσοι έχουν ασφαλιστεί? Είναι από 350.000 του Φασών ανθρώπους εργαζόμενους. Κανένας, ελάχιστο. Τίποτα. Άρα υπάρχει τεράστιο έδαφος εδώ. Και πεδίο το οποίο όρμηξαν και με την συμβουλή μας οι ιδιωτικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, για να δούμε ότι τελικά και τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση είναι, κατά τη γνώμη μου, δεν καλύπτουν στοιχειωδώς τα αιτήματα των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Σήμερα, φέτο, τώρα που μιλάμε για το 1995, οι συνταξιούχοι της κατώτερης σύνταξης χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ με 120 δισεκατομμύρια δραχμές. Από το γεγονός ότι η κατώτερη σύνταξη, με βάση το νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία το 1990, έχει χάσει σήμερα 16 με 17.000 δραχμές από αυτή που θα ήταν εάν ίσχυε το 20πλάσιο του ημερομισθίου του ανεδίκευτου εργάτη που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Τελεία. Όχι άλλο λόγο. Είναι ο κ. Χρυστοφίδης στο τηλέφωνο. 240.000 πληρώνει κάθε συνταξιούχος της κατώτερης συνταξής του ΙΚΑ το χρόνο από αυτή την αιτία και απέναντι σε αυτές τις 240.000 η κυβέρνηση του δίνει σήμερα για το 95 τις 40.000. Κάποιοι άλλοι Έλληνες τα κατάφεραν, λένε πολύ καλά με το ασφαλιστικό του σύστημα. Είναι έτσι, κυρία Μανώλη Χρυστοφίδη? Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι φεύγετε αύριο και καλώς ήρθατε έστω και τηλεφωνικό στο εδώ και τώρα. Πώς τα καταφέρατε και κάνατε αξιοζήλευτο ασφαλιστικό σύστημα στην Κύπρο? Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου και τους εκλεκτούς φιλοξενουμένους σας. Τώρα δεν είναι τόσο ωραία όπως τα λέτε. Να σας πω έτσι πολύ σύντομα ότι είμαστε ένας λαός που ελάτρεψε στην ιστορία του την υγεία σαν θεά. Θεωρούμε θεία την προέλευση της υγείας και θεωρούμε πλούτο μας την υγεία. Μάλιστα. Γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια της δημοκρατίας έχουμε απλόχερα επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες στα θέματα της υγείας. Όλες οι κυβερνήσεις επένδυσαν απλόχερα και είναι ευχάριστο ότι από τη Βουλή έχουμε πάντα το μήνυμα διακομματικά ότι ό,τι χρειαστεί στον χώρο της υγείας μέσα στα πλαίσια του εφικτού και του μέτρου θα το έχουμε. Και αυτό κάθε χρόνο επιβεβαιώνεται με τους προϋπολογισμούς. Έχουμε επίσης και απλόχερες δωρεές ιδιωτών, τραπεζών, με βοήθεια εκατομμυρίων από τον αμερικανικό λαό έχουμε φτιάξει μια σειρά μοντέρνων σύγχρονων νοσοκομείων. Η Τράπεζα Κύπρου πρόσφατα μας δίνει μια δωρεά περίπου 12 εκατομμυρίων δολαρίων για να φτιάξουμε το ογκολογικό μας κέντρο. Και καθημερινά ο λαός μας με κάθε τρόπο σε κάθε προσκλητήριο για συνεισφορά για τα θέματα της υγείας ανταποκρίνεται πρόθυμα. Είναι γεγονός ότι τώρα διανύουμε την περίοδο των παχιών αγελάδων στα θέματα της υγείας. Και τι εννοώ με αυτό? Η μισή Κύπρη, έστω και αν είναι εκατομμυριούχοι, με ελαίο νόμου και κανονισμό, έχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και αυτοί είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι υπουργοί του, οι βουλευτές, πρώην και νύν, οι αστυνομικοί, οι στρατιωτικοί, οι εκπαιδευτικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι και μια σειρά ολόκληρου καταλόγου. Μάλιστα. Όλοι αυτοί είναι οι προνομιούχοι τροποντινά. Μάλιστα. Τους άλλους μισούς ο νομοθέτης τους στέλνει για να τους στέλνει στον πρόεδρο κάθε κοινότητας για να χαρακτηρίσει την οικονομική τους κατάσταση. Και αυτό στηριζόμενος στους ψήφους τους, τους βγάζει ότι όλοι είναι άποροι. Και έτσι περίπου το σύνολο του κυπριακού λαού, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και την έχει στα νοσοκομεία των πόλεων, στα αγροτικά νοσοκομεία και έχουμε και γιατρούς που επισκέπτονται κάθε κοινότητα για να δώσουν επιτόπου φροντίδα και περίθαλψη. Ένα ερώτημα, κύριε Χρυστοφίδη. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε, και θέλω να μου πείτε αν είναι αλήθεια, για μία εγχείρηση ενός Κυπρίου στο εξωτερικό, εάν και εφόσον δεν καλύπτεται,
Η διαφορά σε σχέση με την αντίστοιχη εγχείρηση στην Ελλάδα για έναν Έλληνα που θα πάει στο εξωτερικό είναι υπόθεση τιμολογίου, έτσι, του ασφαλιστικού οργανισμού, του όποιου οργανισμού. Ναι. Υπάρχει όμως μία διαφορά μεταξύ Κυπρίων που μπορεί να πάνε στο Λονδίνο να χειρουργηθούν και Ελλήνων. Μία εγχείρηση που κοστίζει για έναν Κύπριο 2 εκατομμύρια, για έναν Έλληνα κοστίζει 4. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό το φαινόμενο? Εγώ θα επιβεβαιώσω απλώς ότι εμάς η εγχείρηση καρδίας στο εξωτερικό μας στοιχίζει περίπου 2 εκατομμύρια και κάτι στο εξωτερικό. Πόσο σας στοιχίζει εσάς, θα το πούνε οι δικοί σας. Σας το λέω υπεύθυνα, γύρω στα 4 εκατομμύρια. Εμάς έχουμε πετύχει με τον ανταγωνισμό των τελευταίων 2 χρόνων. Ρίξαμε τις τιμές και η τελευταία τιμή που είχαμε ήταν 2.100.000 περίπου και περιλαμβάνει παραλαβή του ασθενού στο αεροδρόμιο, ναι, διερμηνέα, μεταφορά στο νοσηλευτήριο, φιλοξενία του συνοδεύοντος συζύγου ή συγγενούς και επαναφορά στο αεροδρόμιο για να έρθει στην πατρίδα. Ένα ερώτημα. Πόσα ταμεία έχετε στην Κύπρο? Ένα και μοναδικό, Είναι ένα και μοναδικό. Είναι διάφοροι ασφαλισμένοι σε διάφορα ταμεία, αλλά την ώρα της μεγάλης ανάγκης όλοι περνούν από το κράτος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοφίδη. Ένα ερώτημα. Το τώρα ίδιο σύστημα... Ακόμα, θα σας προσθέσω κάτι ακόμη. Ναι, ναι. Ότι όπως είναι το σύστημα σήμερα, ο Κύπριος πολίτης μπορεί να τύχει θεραπεία στα καλύτερα νοσηλευτήρια του κόσμου, αν πιστοποιήσει το ιατρικό συμβούλιο που έχουμε, ότι η θεραπεία αυτή δεν προσφέρεται στην Κύπρο και μπορεί να φτάσει μέχρι και το Mayo Clinic και μπορεί να φτάσει εκεί είτε με κανονικές πτήσεις είτε στα καλύτερα νοσοκομεία της Ευρώπης αφού κατεβάσουμε ειδικό αεροπλάνο για τον Πάρη. Αυτή είναι η περίοδος των παχιών αγελάδων, αλλά μας προειδοποιούν οι εμπειρογνώμονες ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί να συνεχίσει και πρέπει να αναζητήσουμε άλλο με καθολική συμμετοχή υποχρεωτική του κόσμου σε αυτό. Και τώρα βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο, αναζητούμε το νέο σχέδιο υγείας και τον Μάιο θα ξεκινήσουμε ένα αποφασιστικό γύρο διαπραγματεύσεων με όλους τους κοινωνικούς εταίρους για να βρούμε το νέο σχέδιο, στο οποίο ήδη τα εργατικά συνδικάτα έχουν πει ότι είναι πρόθυμα να πάρουν μέρος και συνεισφέρουν το 1,5% του μισθολογίου τους για να το συντηρήσουμε. Βεβαίως είναι μακρύς ο δρόμος και δύσκολος, αλλά πιστεύω ότι με ωριμότητα και υπευθυνότητα θα φτάσουμε στην πραγμάτωση του στόχου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα κρατήσω αυτό το 1,5% της συνεισφοράς, γιατί είναι άκρος ενδεικτικό για οποιονδήποτε είναι εργαζόμενος στην Ελλάδα και ξέρει πώς... Έχουμε υπολογίσει ότι έχουμε να μοιράσουμε 10,5 μερίδια. Μάλιστα. Και φαίνεται ότι τελικά θα διακυμαθεί γύρω στα 2% συνεισφορά εργοδοτουμένων. Μάλιστα. Οι εργοδότες και το Μάλιστα. υπόλοιπο θα το βάλει η πολιτεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ... Να είστε καλά και εύχομαι να πετύχετε στον έγκαιρο σχεδιασμό επί εποχής δηλαδή, παχαίων αγελάδων. Χρηματοδότηση, την οποία εμείς ζητάμε εδώ. Των ισχυρών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοφίδη. Εγώ θα ήθελα να κρατήσω και δύο ακόμα λέξεις. Δεν είναι τυχαίο. Είναι Έλληνες οι Κύπροι. Δηλαδή τα κατάφεραν, αφού κάπου τα κατάφεραν και κυρίως. Ποιο είναι συγκλονιστικό. Σε εποχή πλούσια παχαίων αγελάδων προσπαθούν να βγάλουν πέρα για την κακή εποχή που θα έρθει. Έχουν κάνει θαύματα που έγινε. Πήγα πριν από λίγους μήνες για να δω και το ασφαλιστικό του σύστημα. Και επειδή έχουμε διακρατικές συμφωνίες και κοινωνικής ασφάλισης κτλ. Δεν είναι μόνο σε αυτόν τον τομέα. Παντού έχουν κάνει θαύματα. Αλλά θα ήθελα να κρατήσετε και δύο λέξεις που είπε. Μα 2% ξέρετε πώς είναι οι κρατήσεις στην Ελλάδα. Για το Θεό και την Παναγία. Αφήστε το 2%. Δύο λέξεις θα ήθελα να κρατήσετε. Γιατί αυτές φέρνουν όλα τα άλλα. Οριμότητα και υπευθυνότητα που είπε. Είπε όμως και άλλα. Είπε για πρωτοβιούχους και όχι. Άλλο, και είπε και για πλατεία εκλογική. Αυτό είναι άλλο. Για πλατεία εκλογική. Είναι προστιμή του τα που έλεγε. Προστιμή του που τα είπε. Το οποίο είναι και αυτό οριμότητα και υπευθυνότητα είναι. Όχι, είναι σειρά. Δηλαδή εδώ πόση οριμότητα, κύριε Υπουργέ, και υπευθυνότητα πρέπει να δείξουν οι εργαζόμενοι. Το είπε είναι οριμότητα και υπευθυνότητα. Α, ναι, προστιμή. Συγγνώμη, εγώ ειλικρινή. Ναι, κύριε Σολομέ. Δεν πρόκειται περί κοινωνική ασφάλεια. Πρόκειται περί προνοιακού ταμείου. Αλλά τώρα δεν υπάρχει σφορά στην Κύπρο. Επομένως, δεν μιλάμε για κοινωνική ασφάλιση. Είναι άλλο εντελώς με κάποιους κανόνες εισφοράς εργοδότου, εργαζόμενου σε όλο τον κόσμο, με τριμερή χρηματοδότηση που ζητάμε. Είναι άλλο αλλά αυτή τη στιγμή δουλεύει προνοιακά. Τα καινούργια σας σχέδια περιλαμβάνουν τριμερή χρηματοδότηση. Έχω τον κύριο Θεωνά, Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, και τον κύριο Σολομό να διεκδικούν τριμερή χρηματοδότηση. Μας εξηγείτε με τρεις κουβέντες. Υπάρχει, κυρία Κανέλη, να είμαστε λίγο. Υπάρχει, αλλά για αυτούς που μπήκαν στην παραγωγή. Μετά το 1993, για όνομα του Θεού, παρότι εννοούμε τριμερή χρηματοδότηση. Σε όλο το σώμα. Παρότι είχε συμφωνηθεί με την Ελλάδα.
διεκδικούσαμε και όλους ασφαλισμένους. Ο βασικός νόμος του ΙΚΑ του 1951 προέβλεπε την τριμερή χρηματοδότηση. Η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Η οποία, έχει δίκιο ο κ. Στεωνάς, δεν εφαρμόστηκε ποτέ ουσιαστικά, ή μάλλον άρχισε να εφαρμόζεται το 1986 με την κρατική επιχορήγηση, τη γενναία προς το ΙΚΑ, αλλά το 86 ήταν ήδη αργά. Αν είχε εφαρμοστεί από το 51 θα είχαμε προβλήματα. Δεν θα είχαμε ξανεμιστεί τα αποθεματικά της κοινωνικής ασφάλισης. Εάν είχε εφαρμοστεί εξ υπαρχής, δεν θα ήταν αυτή τη στιγμή οι δυσκολίες που έχουμε. Αλλά πρέπει, για να είμαστε δίκαιοι, οι δυσκολίες δεν οφείλονται μόνο σε αυτό. Οφείλονται στην ορίμανση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος πρώτα απ' όλα. Τι θα πει ορίμανση κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος που αντιμετωπίζουν και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 50-51, κυρία Κανέλη, μπαίνανε κατά χιλιάδες στην αγορά εργασίας οι ασφαλισμένοι, αλλά εξερχόταν λίγοι συνταξιούχοι. Πριν από 10 χρόνια. Πριν από 10 χρόνια άρχισε η ομαδική έξοδος. Είχε οριμάσει το σύστημα. Και κάθε χρόνο βγαίνουν και περισσότεροι. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι άνθρωποι. Αυτό είναι γεγονός. Και επίσης. Ανέβηκε και ο μέσος όρος ζωής των ανθρώπων. Όμως τα λεφτά που μαζεύονταν τότε. Τα φάγανε. Και η γύρανση του πληθυσμού επίσης. Και η ανεργία η παρατεταμένη επίσης. Αυτή είναι κοινή λόγη για όλες τις χώρες. Να ρωτήσω κάτι. Τα λεφτά. Εγώ θα σκεφτώ απλά. Δεν ξέρω, ασφαλιστικά σας το λέω, ειλικρινά σας το λέω. Τα λεφτά 2-3 δεκαετιών που μαζεύτηκαν από ανθρώπους σε όλα τα ταμεία. Ο πατέρας μου δικηγόρος είναι. Και ξέρω πολύ καλά και το Ταμείο Νομικών τι προβλήματα έχει. Ευθέως σας το λέω. Και ξέρω πολύ καλά και στο Ταμείο Νομικών ότι σήμερα ο πατέρας μου δικαιούται 10 και 15 χιλιάρικα το χρόνο για φάρμακα. Αλήθεια σας το λέω. Και πολύ δύσκολα πράγματα. Και οι συντάξεις μικρές. Θέλω να πω ότι ισχύει για πολλά ταμεία. Ένα ερώτημα. Τα λεφτά τόσων δεκαετιών ανθρώπων που τα συνεισέφεραν ούτως ή άλλως. Τα κατέβαλαν αυτά τα λεφτά, τους κρατήθηκαν στην πηγή της πιο πολλές φορές. Αυτό ακριβώς, δεν πρέπει να λέμε ότι οι εργαζόμενοι θρέφουν τους συνταξιούχους. Όχι, όχι. Διότι οι συνταξιούχοι έχουν καταβάλει λεφτά, τα οποία έπρεπε να τους στρέψουν. Είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, καταρχήν υπάρχουν ταμεία όπως το ΤΕΒΕ, θα σας το πει ο κύριος Κόντος, όπου δεν κατέβαλαν εισφορές σοβαρές για να μπορούν να έχουν ανταπόδοση. Υπάρχουν ταμεία όπως το ΙΚΑ, ασφαλιστικοί οργανισμοί όπως το ΙΚΑ, όπου πράγματι υπήρχε καταβολή αξιόλογου ασφάλισης. Αλλά υπάρχουν και άλλες αιτίες. Καταρχήν, το σύστημα που ισχύει στην Ελλάδα είναι διανεμητικό. Δεν έγινε, κύριε Κουκέντρο, διανεμητικό. Δεν είναι. Έγινε. Και αυτό θα πάθει και το ΤΕΑΜ τώρα. Σήμερα το ίδιο γίνεται. Το ΤΕΑΜ είναι το Ταμείο Επικουργικής Ασφάλισης Μισθωτών. Ήταν κεφαλαιοποιητικό ποτέ. Το οποίο. Συγχωρείτε, κεφαλαιοποιητικό ήταν ποτέ. Του οποίου τα αποθεματικά. Κεφαλαιοποιητικό δεν ήταν. Δεκαετία 50. Όχι, κεφαλαιοποιητικό δεν ήταν. Δεν είχε συνταξιούχους τότε. Συγχωρείτε, ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν κεφαλαιοποιητικό. Το σύστημα ήταν. Άλλο, δεν είχε τότε. Δομήθηκε ως κεφαλαιοποιητικό. Τώρα μετατράπηκε στην πορεία σε διανεμητικό. Των συνταξιούχων τότε. Όχι, εξ υπαρχής ήταν διανεμητικό το σύστημα. Άλλο ότι βεβαίως στην πρώτη φάση δεν είχε τις παροχές. Διότι δεν είχε μεγάλο αριθμό συνταξιούχων. Είναι αληθές όμως αυτό που είπε ο κ. Στεωνάς. Ότι επί μακρά σειρά ετών τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων γενικώς τα χρησιμοποίησε το δημόσιο. Δηλαδή μιλάμε από το 50 έως το 70 και τα χρησιμοποίησε το δημόσιο με μια πολιτική η οποία δεν απέβλεπε στα ασφαλιστικά ταμεία. Η πρώτη ουσιαστική αναπροσαρμογή του επιτοκίου έγινε το 1985. Μέχρι το 83. Ναι. Μέχρι το 83. Σχεδόν άτοκα. Ήταν 3% το επιτόκιο. Το 83-84 πήγε στο 15% στην Τράπεζα της Ελλάδος κλπ. Λοιπόν, σε μια λογική η οποία δεν απέδωσε να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη και χρηματοδοτήθηκαν με τα λεφτά των αποθεματικών των ταμείων η βιομηχανική ανάπτυξη υποτίθεται που στην πραγματικότητα κατέληξε διότι όλα στρεβλώνονται στη χώρα μας αντί να είναι ανάπτυξη βιομηχανική να είναι ανάπτυξη μερικών βιομηχάνων οι οποίοι τελικά κατέληξαν σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις. Αν την είναι αυτιλιακή μερικών εφοπλιστών, αν την είναι έτσι. Αν την είναι επικοινωνιακή μερικών μηδιάδων. Αλλά ας μην κολλάμε εκεί.
γιατί αυτό είναι ιστορία 40 χρόνων. Και εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το μέλλον. Μια διαμορφωμένη πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορούμε να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Συμφωνούμε, όχι, αλλά δεν αναστρέφουμε τις αιτίες. Τις αιτίες, ναι, ναι, ναι. Ας πούμε θεωρητικά. Γιατί αυτό το οποίο είναι καταπληκτικό είναι με τον ένα με τον άλλο τρόπο συμφωνείτε όλοι. Δεν συμφωνείτε όλοι. Όχι, διότι αυτό που λέει ο κ. Ζαϊδέτας είχε μια λογική. Έπρεπε με τα πολεμικά η χώρα να μπει σε μια ανάπτυξη και έπρεπε όλα αυτά τα αποθεματικά να αξιοποιηθούν για τη βιομηχανική ανάπτυξη, για να εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας. Και αυτά απέδωσαν για πολύ χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε αυτό. Ήταν μια επένδυση. Δεν μιλάμε για τους βιομηχάνους, μιλάμε για βιομηχανίες. Πού τη βιομηχανία στην Ελλάδα σήμερα, κύριε Σούρλα? Τα αξιοποιήθηκαν, ναι, τα χρήματα. Γιατί να είναι όμως χωρίς απόδοση για τους εργαζομένους? Είναι απόδοση. Όταν εξασφαλίζω θέση εργασίας, είναι απόδοση εργαζομένος. Λοιπόν, και μακάρι και σήμερα να μπορούσε να αναπτυχθεί μια τέτοια βιομηχανία με αυτά τα κεφάλια. Το δεύτερο, σήμερα έχει μια κολοσσιαία περιουσία και υποδομή του ΙΚΑ, που είναι βεβαίως δικά τους χρήματα και αξιοποιήθηκαν. Τρίτον, έχουμε συνεχείς πιστώσεις επιχορηγής από το κράτος για την διαγραφή των χρεών που λέει ο κύριος Σολομόνης, σωρευτικό έλλειμμα. Θυμάμαι ήταν ο κύριος Κατσανέβας τότε διοικητής του ΙΚΑ, πότε το 80 πόσο, 3, 85, και παρουσίασε ένα σωρευτικό έλλειμμα τότε της τάξης των 600 δις, 550, σωρευτικό έλλειμμα. Και το ρωτάω, κύριε Κατσανέβα, τι θα γίνει με το έλλειμμα αυτό, και λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ας είναι καλά το κράτος. Τα κράτη δεν χρεοκοπούν. Αυτή ήταν μια απάντηση που πήρα τότε από το ΠΑΣΟΚ. Προκοπούν. Λοιπόν, έχουμε, λοιπόν, έχουμε και. Χρεοκοπούν και παραχρεοκοπούν. Ώρα Μεξικό. Έχουμε και επιχορηγήσεις και βεβαίως κάποιες αριθμίες. Για να μην έτσι απευθυνόμαστε στους τηλεθεατές και λέμε ότι είναι πάντα με το δίκιο το δικό τους, γιατί χαϊδεύουμε τα αυτιά των ασφαλισμένων. Και από εκεί και πέρα και η συνείδηση των εργαζομένων, ιδιαίτερα προς σύνταξη, αναπηρίες δεν είναι αυτή που πρέπει. Εγώ διατέλεσα γιατρός στο ΙΚΑ. Και διατέλεσα και μέλος Επιτροπών Χορηγήσεων Συντάξεων, όπου υπάρχει συνωστισμός για την χορήγηση των συντάξεων χωρίς να τις δικαιούνται. Και αυτές είναι εις βάρος των άλλων συναδέλφων. Άρα και μέσα στην τάξη των εργαζομένων δεν βλέπει κανείς την ευαισθησία και την αλληλεγγύη η οποία επιβάλλεται να υπάρχει. Μάλιστα. Επομένως, να επιμερίσουμε και λίγο τις ευθύνες για να μην κάνουμε μια πολιτική η οποία. Ναι, βέβαια. Να δώσω το λόγο στον κύριο Σολομό. Για το ΙΚΑ ειδικώς θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι, τέλος πάντων, γιατί δημιουργήθηκε αυτή η κρίση, θα έλεγα, και θα πω και τα συμπτωματά της. Και μετά να μιλήσω και γενικότερα για το κυβερνητικό ασφαλιστικό σύστημα. Πούμε και τα σημεία για τη λίστα να πω μετά. Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι ναι, και μάλιστα ήταν με νόμο του πλαστήρα η διάθεση των αποθεματικών τότε που έγινε για τη βιομηχανική ανάπτυξη πατρίδας. Εκείνο που ήταν, πιστεύω εγώ απόλυτα, που έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ήταν γιατί δημιουργήθηκε, και θα φτάσω σε αυτό που θέλω να πω, είναι το ερώτημα που μπαίνει. Γιατί τα άλλα ταμεία, με την ορίμανση που είπε ο κύριος Υφυπουργός, με την οποιαδήποτε δυσκολία, με την ανατροπή της σχέσης εργαζομένων εργοδοτών, με την πάροδο των δεκαετιών, γιατί εκείνα δεν πέρασαν μια κρίση, και πέρασε το ΝΑΤ και το ΠΑΝΑΕ και το ΙΚΑ, και πέρασε και το ΙΚΑ στην πορεία του? Γιατί δεν είχαν κοινωνικό πόρο. Μάλιστα. Όλα τα άλλα τα που συλλεγόμενα σήμερα ταμεία που μιλάνε ότι είναι εύρωστα, είναι με ξένα κόλυβα. Δηλαδή και ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ και του ΝΑΤ πληρώνει την εισφορά του για το ταμείο το δικό μας των υγειονομικών όταν αγοράζει το φάρμακο. Πληρώνει στο ταμείο των νομικών. Πληρώνει σε όλα τα υπόλοιπα ταμεία. Τα οποία αν τους βγάλετε αυτό το ποσό, το οποίο εισραίει από τον κοινωνικό πόρο που συμμετέχουν ασφαλισμένοι των δύο αυτών ταμείων, τότε θα πείτε πραγματικά πώς στέκονται στα πόδια. Μάλιστα, εγώ θα δώσω αμέσως. Στο... Δύο λεπτά, ναι, ναι, ναι. Θα τελειώσω. Στη γενικότερη κρίση. Ναι. Είναι η πολυδιάσπαση του ασφαλιστικού συστήματος με τα 200 τόσα ασφαλιστικά ταμεία και το αναδιανεμητικό της σύστημα. Αναδιανεμητικό της σε πολυδιάσπαση είναι το ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί. Μπιλάργο στο χάος. Διότι αν ένα ταμείο έχει κάποια πλεονάσματα, τα διανέμει στους δικούς του και δεν υπάρχει κοινωνική αλληλεγγύη. Μάλιστα. Μεταξύ του λαού. Στην κρίση που επέρχεται, συμπτώματα είναι δύο και από τα δύο φοβάμαι το ένα. Δεν φοβάμαι τα ελλείμματα. Όσο φοβάμαι την κοινωνική αμφισβήτηση που δημιουργείται στον ασφαλισμένο για την επαγγελματικότητα της κοινωνικής ασφάλειας. Όταν δηλαδή χρεοκοπεί η κοινωνική ασφάλεια της κοινωνίας του λαού, τότε κουβαλάμε νερό στο μήλο της ιδιωτικής ασφάλειας. Μου πήρατε το στόμα, από το στόμα την ερώτηση, λέγοντας και θέλω να πάω στο μέλλον. Πριν πάω στο μέλλον, γιατί το παρόν το έχουμε νομίζω επαρκώς ικανά καταγράψει, γιατί ξέρετε κάτι, οι ασφαλισμένοι τα ξέρουν και στο πετσί τους τα προβλήματα, και ειδικά οι συνταξιούχοι. Να δώσω για δύο λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούν να μου πούνε ότι ως χαμουτζής ή χαμουτζού, έτσι μας λένε οι Θεσσαλονίκοι στους από κάτω. Δεν δίνουμε το λόγο στην ωραία Θεσσαλονίκη. Είναι βέβαια. Ο κύριος Ιάννης Ομπασής είναι των διοικητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος, αν κάνω λάθος, ναι, κύριε. Καλησπέρα, κυρία Κανέλη. Καλησπέρα σας. Κυρία Κανέλη, μπράβο σας για την απόψινή εκπομπή.
Και έτσι χαίρομαι που όλη η πολιτική ηγεσία βρίσκεται εκεί και συζητάει το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που αυτή τη στιγμή ταλανίζει τον ελληνικό λαό και πιστεύω και την ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Κυρία Κανέλη, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ιωαννίδη τι γίνεται με τη μηχανογράφηση. Ξέρετε και ξέρουν και οι κύριοι